Ωραία. Πείραμα, Coca-Cola, κλασική, Coca-Cola Zero. Να δούμε τελικά αν όντως έχει ή δεν έχει ζάχαρη μέσα η Zero. Πρώτα θα πάρουμε την κανονική την Coca-Cola. Και θα την βράσουμε. Όπως βλέπετε, η Coca-Cola βράζει και περιμένουμε να εξαπνιστεί όλη. Είμαστε περίπου στα 10 λεπτά βράσης. Έχει βράσει περίπου η μισή Coca-Cola. Και περιμένουμε να εξαπνιστεί όλη για να δούμε το αποτέλεσμα. Είμαστε στην τελική ευθεία. Μας έχει μείνει πολύ λίγο υλικό και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα μείνει στον πάτο από τον μπρίκι. Και φτάσαμε αισίως στο αποτέλεσμα, αυτό που έχει μείνει, που εδώ η κάμερα στο φως. Είναι αυτό. Αποτέλεσμα. Είναι αυτό. Μόνο ζάχαρη. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Έλα από εδώ. Σε παρακαλώ, έλα από εδώ. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο μένει. Όλο ζάχαρη. Και με το που ρίξαμε κρύο νερό, έχει κοκαλώσει. Έλα από αριστερά, φίλε μου Λευτέρη. Είναι όλο κόκαλο. Χαλάσαμε και ένα μπρίκι. Πείραμα δεύτερο. Coca-Cola Zero. Θα ανοίξουμε την Coca-Cola και θα κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα που κάναμε με την κλασική Coca-Cola. Αυτά μην τα λάβετε υπόψη σας, είναι από την προηγούμενη. Και πάλι θα το αφήσουμε να βράσει μέχρι να εξατμιστεί για να δούμε αν τελικά μείνει από κάτω αυτό το μαύρο πράγμα που ήταν ζάχαρη. Μετά από 15 λεπτά, βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, βλέπουμε πως το υγρό δεν ανταποκρίνεται το ίδιο με την απλή Coca-Cola και περιμένουμε τα αποτελέσματα σε λίγο. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και βλέπουμε ότι το μπρίκι μας είναι πεντακάθαρο. Θα περιμένουμε όμως λίγο ακόμα, μήπως υπάρξουν ίχνη. Και εδώ βρισκόμαστε στο τέλος, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Και βλέπουμε ότι δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει εξαφανιστεί όλη η Coca-Cola Zero. Αποτέλεσμα. Πίνουμε Coca-Cola Zero γιατί δεν έχει ζάχαρη. Σίγουρα και εγγυημένα.